Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τυχαίνει η εκδήλωση να γίνεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή για το ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες και τις τελευταίες εξελίξεις. Και νομίζω ότι και η απάντηση στο θέμα που υπάρχει της εκδήλωσης ούτε βήμα πίσω, δυστυχώς νομίζω ότι εκτιμώντας τη συμφωνία που γίνεται είναι πολλά βήματα πίσω. Και βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή, να πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και μια διέξοδο, εάν συμφωνούμε δηλαδή σε κάποιες εκτιμήσεις γύρω από το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για την πορεία ή την αλλαγή της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω τρία σημεία. Το πρώτο είναι θέλω να σας μεταφέρω και να μοιραστώ μαζί σας τις εντυπώσεις για την ελληνική κατάσταση κάποιων πολύ σημαντικών ανθρώπων που βρέθηκαν στα πλαίσια του Resistance το Σαββατοκύριακο εδώ στην Ελλάδα, του Ταρίκ Αλί, του Σαμίρ Αμίν και του Αντιπροέδρου της Βολιβίας, του Άλβαρο Γκαρσία Λινέρα. Ήρθαν με πολύ ενδιαφέρον στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι είναι το επίκεντρο των εξελίξεων και θεωρώντας ότι έχουμε τη σημαία για την αλλαγή της Ευρώπης και ότι επιφορτιζόμαστε όμως με ένα πολύ βαρύ φορτίο. Αν λάβουμε υπόψη τον αρνητικό σχετισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το δεύτερο σημείο που έδειξαν τη μεγάλη τους ανησυχία γύρω από την πορεία της πολιτικής της κυβέρνησης στο τελευταίο διάστημα. Τους έκανε φοβερή εντύπωση ο τρόπος που πήγαμε στη διαπραγμάτευση, θεωρώντας ότι η προετοιμασία από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να αντέξει σε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση ήταν ιδιαίτερα ελλιπής. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι θεωρούν όλοι, συμφωνούν στο ότι η Ευρώπη θέλει να, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή οι κυβερνητές θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα. Θέλουν να καταστρέψουν αυτό το διαφορετικό παράδειγμα που υπάρχει στην Ελλάδα, έτσι δεν εντάσσεται μέσα στη στρατηγική τους, τους χαλάει την πολιτική τους και για το μέλλον. Και θεωρούν ότι υπήρχε μια κακή εκτίμηση, να το πούμε έτσι, για τις διαθέσεις των δανειστών. Και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να το πούμε και εμείς ξεκάθαρα. Και νομίζω ότι έχει δείξει η πορεία των 5 μηνών διαπραγμάτευσης ότι η πολιτική που η στάση των δανειστών απέναντι στην Ελλάδα είναι τιμωρητική. Και εδώ άρα η πολιτική της κυβέρνησης έχει κάνει λάθος. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ερώτημα πώς φτάσαμε εδώ να είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια συμφωνία και σε μια συνέχιση μνημονιακής πολιτικής. Γιατί πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Ότι μιλάμε για τη συνέχιση μνημονιακής πολιτικής από την κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά. Και νομίζω ότι δεν πρέπει και να επιτραπεί. Αλλά εδώ θα πρέπει να κρίνουμε όχι με το, επειδή αναφέρεται πολύ συχνά στο αν μας άφησαν ή όχι μας αφήνουν, αλλά στο τι κάνουμε εμείς σε σχέση με αυτό. Και νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε ακολουθήσει μια πολιτική η οποία είναι συνεχής μετατοπίσεις. Ξεκινήσαμε από το 120-180 για να πέσει η κυβέρνηση του Σαμαρά. Προχωρήσαμε στο πρόγραμμα της ΔΕΔ, το οποίο ήταν μινιμάρισμα, αν θέλετε, ακόμα και των συνεδριακών θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνουμε στο πάμε για πραγματική διαπραγμάτευση και με αυτό μιλήσαμε στις εκλογές. Φτάνουμε στον έτοιμο συμβιβασμό στις 20 Φλεβάρι. Φτάνουμε στις κόκκινες γραμμές ακόμα πιο χαμηλά το τελευταίο διάστημα και καταλήγουμε στο πάση θυσία συμφωνία. Και η πολιτική της κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα είναι πάση θυσία συμφωνία. Και μιλάμε για έναν εμβέα προβολή, μια εμβέα προβολή συμφωνία, όταν αντιλαμβανόμαστε όλοι και ο λαός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει αμοιβαία υποφελή συμφωνία, δεν τη θέλουν. Και νομίζω ότι φτάνουμε τις τελευταίες μέρες να δίνουμε εμείς 47 σελίδες με μνημονιακά μέτρα, έτσι και δεν ξέρουμε ακριβώς και τελικά που θα καταλήξει αυτές τις μέρες με τα μέτρα των 8 δις που ανακοινώνονται, τις φήμες που υπάρχουν κτλ. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο κακό είναι στο ότι με αυτόν τον τρόπο και με τη συνέχιση μνημονιακής πολιτικής η κυβέρνηση της αριστεράς, κατά κύριο λόγο της αριστεράς, έτσι, θα δώσει ένα πολύ κακό μήνυμα στον κόσμο, ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Ο λαός μας έχει δώσει εδώ και 5 χρόνια μεγάλους αγώνες για την κατάργηση των μνημονίων, για την αλλαγή αυτού του πολιτικού συστήματος και είχε μια ελπίδα στο ΣΥΡΙΖΑ και με αυτή παντρεύτηκε ότι μπορεί να φέρει τη χώρα σε μια διαφορετική πορεία. Νομίζω ότι με αυτή τη συμφωνία διαψεύδουμε τον λαό. Έχουμε μινιμάρει ήδη εμείς τις προσδοκίες, γιατί προσδοκίες υπήρχαν και διάθεση υπήρχε,
τους τελευταίους μήνες όχι μόνο χάθηκαν χρήματα και χρόνος, χάθηκαν και ελπίδες και ευκαιρίες και δυνατότητες για να μπορέσει αυτή η χώρα να πάει αλλιώς. Γιατί είδαμε τις πρώτες ημέρες της διαπραγμάτευσης τον κόσμο να ξαναβγαίνει στους δρόμους και εμείς ευθυνόμαστε και για την αναμονή και για την ανάθεση και το ότι και το κόμμα και η κοινωνία αυτή τη στιγμή βρίσκονται ως σχολιαστές και παρατηρητές μιας κατάστασης. Εδώ θα μπορούσε να υπάρχει μια διαφορετική πορεία. Ακόμα και τώρα μπορεί να υπάρχει μια διαφορετική πορεία. Και θα μπορούσε να το κάνει η κυβέρνηση και να απεγκλωβιστεί από αυτή την πολιτική. Και εδώ υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις, εάν ήθελε να κάνει αυτή την σύγκρουση με τους δανειστές και για διαιτές μορατόριου και για ρήτρα ανάπτυξη και για πάρα πολλά πράγματα που έχουμε πει και με μια πολύ βασική προϋπόθεση. Να βγει και να πει την αλήθεια στο λαό και να κάνει το λαό συμμέτοχο σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που θα χρειαζόταν για να πάει διαφορετικά το πράγμα. Να κοινωνήσει τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά τις προσπάθειες που θα μπορούσαμε να έχουμε. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν το μεγαλύτερο όπλο της κυβέρνησης και είναι το μεγαλύτερο έλλειμμα αυτή τη στιγμή να μην έχει ένα πολιτικό κίνημα με αξίες και στόχους από μεριάς της αριστεράς και δεν έχουμε παλέψει καθόλου γι' αυτό, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε όχι απλά για μία, πώς να το πω, για φιλολαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, αλλά για μια μεγάλη αλλαγή και για διέξοδο της χώρας από αυτό το καθεστώς. Και να σταματήσουμε να είμαστε πλέον αποικία χρέους. Και να θέσουμε αξίες και στόχους της αριστεράς. Και γι' αυτό το πράγμα δεν υπήρχε προετοιμασία. Και πρέπει να το πούμε καθαρά. Τελευταίο σημείο για να κλείσω, γιατί θα μιλάμε στον χρόνο μου. Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι γνωστό ότι θα υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις. Στο πώς θα καταλήξει η συμφωνία κτλ. Υπάρχουν κίνδυνοι. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και στις αποφάσεις του στην Κεντρική Επιτροπή μιλούσε για τον κίνδυνο της κεντροαριστερής ανασύστασης. Υπάρχει ο εξής κίνδυνος αυτή τη στιγμή, έως νομίζω ότι συντελείται. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κεντροαριστερά. Και αυτό διαφαίνεται ως εξής. Από όσους βγαίνουν αλλά και από τις διάφορες κινήσεις που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, αν θέλετε να δείτε, π.χ. ποτάμι. Και λέμε για το αν θα ψηφίσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τη συμφωνία ή όχι, όταν το ίδιο το ποτάμι αυτή τη στιγμή έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα ψηφίσει οποιαδήποτε συμφωνία, αρκεί να μην βγούμε από το ευρώ κτλ. Κτλ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι μπορεί να βγει μια συμφωνία στην Βουλή που να μην ψηφίσουν κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίσουν όμως 200 άλλοι. Το ποτάμι, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ κτλ. Νομίζω ότι αυτό σαν εικόνα σηματοδοτεί μια διαφορετική πλέον πολιτική ποιότητα και ακόμα και για την ίδια την κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το αποτρέψουμε. Όμως, σκεφτείτε ότι υπάρχει περίπτωση μεγάλη αυτό να γίνει εντός των επόμενων 4 ημερών. Την Παρασκευή μπορεί να έρθει στη Βουλή για ψήφιση η συμφωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι η δυνατότητα αντίδρασής μας σε αυτό το πράγμα έχει πολλούς περιορισμούς. Γνωρίζω ότι αύριο θα γίνει η πολιτική γραμματεία, δεν ξέρω αν σας το ανέβαλα πάλι. Υπάρχει όμως άρα ένα ερώτημα. Πρώτον, σύγκριση άμεσα όλων των οργάνων, συνελεύσεων κτλ. Και να περάσουμε και σε ένα διατάφτα, νομίζω ότι έχει μια σημασία. Έτσι, όσο εφικτό αυτό το πράγμα είναι αυτές τις μέρες, ο καθένας από εμάς πρέπει να πάρει την ευθύνη του. Και αυτό αφορά όλα τα επίπεδα του κόμματος. Και αφορά και τους ίδιους τους βουλευτές. Και πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει ακόμα και μια πίεση και προς τους βουλευτές να μην ψηφίσουν τη συμφωνία. Και να δούμε ακόμα και υπουργοί κόντρα στις τοποθετήσεις Πανούση, ο οποίος μας προτείνει ένα σχηματισμό της κυβέρνησης, έτσι, γιατί κάποιοι πιθανά υπουργοί να διαφωνήσουν, ας πούμε, με τη συμφωνία. Έτσι. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε αυτές τις μέρες μια μάχη, όσο μπορούμε ο καθένας, ανοιχτά, όχι μόνο για την τιμή της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θεωρώ ότι το κριτήριο πρέπει να είναι η διέξοδος της χώρας και η αλλαγή πορείας σε αυτή τη χώρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έρχεται αντιμέτωπη με αυτό το καθήκον. Αν θα κάνει σαν αριστερά κάτι διαφορετικό για αυτή τη χώρα. Αν θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο. Και να ξέρουμε ότι όποιος εφάρμοσε μνημονιακή πολιτική σε αυτή τη χώρα καταδικάστηκε από το λαό. Νομίζω ότι δεν το θέλουμε αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
Και νομίζω ότι θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να πούμε ότι τα πράγματα μπορεί να γίνουν αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο.